Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις εκλογές της Ελμέ Καρδίτσας κρίνεται από τους συνδικαλιστές ικανοποιητική. Ειδικότερα ψήφισαν 467 εκπαιδευτικοί και έλαβαν η ενωτική δράση 210 ψήφους και 4 έδρες, η δάκια εκπαιδευτικών 177 ψήφους και 4 έδρες, ενώ 70 ψήφους και 1 έδρα πήρε η ΕΣΑΚ ΔΕΕ. Από την ενωτική δράση εκλέγονται οι Αλέξης Φιτσιλής, Διονυσία Ματιάτου, Ελένη Γκαραγκάνη, Γεωργία Αμπατζή. Από τη ΔΑΚΕ ο Σοκράτης Παπάς, Γιάννης Πετινάρας, Βάιος Μπάντρας και Γιάννης Ρέντας, ενώ από την ΕΣΑΚ ΔΕΕ εκλέγεται ο Αποστόλης Καραγιάννης. Ο απερχόμενος πρόεδρος τονίζει μιλώντας στην DRT για τους στόχους της νέας διοίκησης. Πρώτη προτεραιότητα για μας είναι οι συνάδελφοί μας που είναι σε διαθεσιμότητα. Το έχουμε δηλώσει επανειλημμένως. Έχουν μείνει 1.874 συνάδελφοι. Η υπόσχεση από το Υπουργείο είναι μαζί με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης ότι θα καλυφθούν 1.200 με 1.300 από αυτούς τις επόμενες μέρες. Δεν έχουμε όμως καμία εμπιστοσύνη. Εμείς παλεύουμε, αγωνιζόμαστε, τηλεφωνούμε καθημερινά και με τους συνομικούς συμβούλους που έχει η ΟΛΜΕ. Πιστεύουμε και με τα ασφαλιστικά μέτρα που θα κάνουμε ότι θα τακτοποιήσουμε τους συναδέλφους μας. Άλλο θέμα είναι το θέμα της αύξησης των δαπανών για την παιδεία. Άλλο θέμα είναι το θέμα της αξιολόγησης. Προσωπικά έχω ταχθεί υπέρ της αξιολόγησης. Είμαστε κατά τη συγχώνευση ή κατάργηση άλλων σχολικών μονάδων. Έχουμε πει ότι είναι αμφίβολο το δημοσιονομικό όφελος για τη χώρα.